ξεκίνησε η ελαιοκομική περίοδος στην Κρήτη με τους παρακογούς να τρέχουν να προλάβουν τη σοδειά που φέτος προδιαγράφεται μειωμένη, χτυπημένη από την ανομβρία και τον βάκο. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν όλο το χρόνο, ρε παιδί μου, έχουν δώσει μεγάλη προημότητα. Δυστυχώς υπάρχει δάκτος, είναι χτυπημένες οι ελιές και όλες οι ελιές οι οποίες έχουν μισοβεντέμα που λέμε, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Η μισή παραγωγή έχει πέσει κάτω. Έχουμε χάσει το μισθό εισόδημα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πρέπει κάποιο να αλλάξει. Δηλαδή, πάμε και πληρώνουμε τα αυτοκτονία. Όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, οι συνθήκες που επικρατούν τους κάνουν διστακτικούς απέναντι στη συγκομιδή του ελαιοκάρπου. Έτσι, όπως έχει πει στο προϊόν, εάν βάλεις δύο εργάτες και το λάδι που θα παράγει όλη μέρα, τι ελιές που θα μαζέψει όλη μέρα, δεν φτάνει να πληρώσει το βράδυ του εργάτε. Αν βάλουμε και την τιμή του λαδιού που φέτος είναι απογοητευτική, καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε καν όρεξη να πάνε μαζέψουν το προϊόν τους. Την ίδια ώρα, σε έλλειψη φαίνεται πως είναι και τα εργατικά χέρια, με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου να καλεί όσους επιθυμούν να εργαστούν στη διαδικασία συγκομιδής ελιάς να προσέρχονται στα γραφεία του κέντρου, ώστε να δηλώνουν την επιθυμία τους για εργασία. Στις μέρες της κρίσης, το Εργατικό Κέντρο προσπαθεί να πάρει πρωτοβουλίες, να δώσει ανάσες σε νοικοκυριά που πραγματικά πλήττονται από την κρίση και την ανεργία. Εδώ και 3 χρόνια λοιπόν μας εμπιστεύονται παραγωγοί, έρχονται εδώ πέρα όπου ζητάνε εργάτες γης και κάνουμε κάθε φορά ένα ανοιχτό κάλεσμα να έρθουν για κάποιο μεροκάματο. Πάντα εμείς ως εργατικό κέντρο ελέγχουμε με το εργόσιμό του να είναι και ασφαλισμένο και με αξιοπρεπή μεροκάματο. Πάντως, για όποιον επιθυμεί να εργαστεί, δουλειά υπάρχει, υποστηρίζει ο Φρέντι που τα τελευταία 10 χρόνια ζει στην Κρήτη απασχολούμενος στις αγροτικές δουλειές. Καλά πάνε τα μεροκάματα. Έχουμε δουλειά, κατεβήκαμε να μαζέψουμε τις ελιές. Εντάξει, καλά πάνε. Εσύ φεύγεις και έρχεσαι ή μένεις εδώ? Μένω εδώ. Πόσα χρόνια μένεις εδώ? Έχω περίπου 10 χρόνια. Ναι. Και ασχολείσαι με τις αγροτικές δουλειές εδώ? Ναι. Είναι εύκολη δουλειά το να μαζέψεις ελιές? Ναι. Με τον αφεντικό εδώ δεν έχουμε δύσκολο αφεντικό εμείς. Είναι καλός.